Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη από τις προεκλογικές βραδιές της τηλεόρασης του Sky. Την τρίτη μονομαχία, την πρόκληση της οποίας έχουν αποδεχθεί απόψε ο κύριος Παντελής Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Στέφανος Στεφανόπουλος από την Πολιτική Άνοιξη και ο κύριος Φώτης Κουβέλης από το Συνασπισμό της Αριστεράς. Θα ρωτηθείτε γιατί αυτό το σχήμα, γιατί αυτά τα τρία κόμματα ειδικά εκπροσωπούνται στην απόψινή συζήτηση. Έχει μια λογική. Γιατί όπως θα είδατε ίσως στην δημοσκόπηση που μόλις πριν από λίγα λεπτά παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, το ΠΑΣΟΚ, το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα, χάνει ό,τι χάνει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εν ώψη αυτών των ευρωεκλογών προς αυτά τα δύο κόμματα, προς το Συνασπισμό και την Πολιτική Άνοιξη. Θα κληθεί λοιπόν ο κύριος Οικονόμου να ανακόψει αυτές τις διαρροές απόψε. Θα κληθούν ο κύριος Στεφανόπουλος και ο κύριος Κουβέλης να τις μεγεθύνουν και να τις μοιράσουν μεταξύ τους, για να δούμε και πώς θα μοιραστούν το βράδυ της Κυριακής. Οι τρεις καλεσμένοι, όπως και τις δύο προηγούμενες βραδιές, θα βρεθούν απέναντι στις ερωτήσεις δύο συναδέλφων μου, διακεκριμένων δημοσιογράφων, του κυρίου Ριχάρδου Σομερίτη, συνεργάτη της εφημερίδας Το Βήμα, αρθρογράφου της εφημερίδας Το Βήμα, και του κυρίου Στέλιου Κούλογλου, συνεργάτη του ραδιοφωνικού Sky, μέχρι πριν από λίγο καιρό και του τηλεοπτικού Sky. Με το καλό ξανά. Όπως κάθε βράδυ, μαζί μας, εδώ στο στούντιο, είναι 40 άνδρες και γυναίκες, επιλεγμένοι με επιστημονική μέθοδο από δύο γνωστές και έγκυρες εταιρείες, την εταιρεία MRB και την εταιρεία Orco, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινής γνώμης. Οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούν μαζί σας τη συζήτηση, προσέχουν, κρίνουν αυστηρά και στο τέλος αξιολογούν τη συζήτηση, βαθμολογούν κατά κάποιο τρόπο τους πολιτικούς που είναι καλεσμένοι σε αυτές τις μονομαχίες και εκδίδουν την ετοιμιγορία τους. Επιβραβεύουν δηλαδή τον νικητή της βραδιάς. Σας θυμίζω ότι τα δύο προηγούμενα βράδια έληξαν το πρώτο με μια ισοπαλία Μιχάλη Παπαγιαννάκη και Γιώργου Ρωμαίου και το δεύτερο με τη νίκη του Υπουργού Προεδρίας, του κ. Αναστάσιου Πεπονή. Να ξεκινήσουμε, νομίζω. Κύριε Σομερίτη, θα θέλατε να αρχίσετε εσείς. Να αρχίσω. Και θα ήθελα να αρχίσω με τον κύριο Στεφανόπουλο, διότι με έχει εντυπωσιάσει η προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του, της Πολιτικής Άνοιξης. Με έχει εντυπωσιάσει για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι για τον πλούτο της. Πάνε καλά τα οικονομικά σας, σας συγχαίρω. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι αυτή η συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία, σε αντίθεση με τις εκστρατείες των υπολείπων κομμάτων, έχει έναν αναμφισβήτητο διπλό επιθετικό χαρακτήρα. Επιθετικό απέναντι στην Ευρώπη, την θεωρείται προφανώς, παίρνω κυρίως τις αφίσες, παίρνω κυρίως τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, παίρνω τα όσα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, τη θεωρείται περίπου είτε σαν ένα γήπεδο, είτε σαν ένα ρίγκ, όπου Έλληνες ευρωβουλευτές, κατά προτίμηση οι δικοί σας, θα πάνε για να δώσουν έναν μεγάλο αγώνα απέναντι σε αντιπάλους και όχι μαζί με εταίρους. Το δεύτερο είναι η επιθετικότητα απέναντι σε όλα τα άλλα ελληνικά πολιτικά κόμματα, η οποία διαφαίνεται καθαρά στις τελευταίες μεγάλες γιγαντοαφίσες της καμπάνιας σας, όπου παραδείγματος χάρη θέτεται εμέσως ένα αμφιβόλο ακόμα και την ειλικρίνεια ή τον πατριωτισμό των συνεταίρων σας σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική καμπάνια των ευρωεκλογών. Συγκεκριμένα τώρα ένα ερώτημα το οποίο απορρέει από αυτές τις διαπιστώσεις οι οποίες είναι δικές μου. Σας ενδιαφέρει πραγματικά η Ευρώπη ή σας ενδιαφέρει αποκλειστικά ο εσωτερικός πολιτικός στίβος? Ναι. Κύριε Στεφανόπουλο, δεχτήκατε ένα ερώτημα αρκετά πολύπλοκο αλλά με σαφείς αιχμές, τις οποίες θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε. Δέχτηκα μια μεγάλη εισαγωγή, κύριε Τσίμα, από τον κύριο Σομερίτη, και οφείλω να απαντήσω στο ερώτημα, αλλά προηγουμένως δεν πρέπει να αφήσουμε αιχμές από τις εισαγωγές. Ο πλούτος τον οποίο επικαλέστηκε ο κύριος Σομερίτης δεν υπάρχει. Υπάρχει μια καλή διαχείριση. Δεν υπάρχουν τα ελλείμματα των δύο άλλων κομμάτων που έχουν φτάσει τα 6 δις. Εκεί υπάρχει ο πλούτος, εκεί που υπάρχουν τα ελλείμματα. Καταφέρνουμε με την επιχορήγηση την κρατική να τα βγάζουμε πέρα. Ελέγξαν ανακρίβειες για τις αφίσες. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρός μας, κοινοποίησε ήδη στον κύριο Μιλτιάδη Εύερτ, διότι από εκεί ελέγξαν οι ανακρίβειες.
το κόστος της αφυσοκόλλησής μας. Το ότι εμείς είχαμε σπεύσει να κλείσουμε τους χώρους αυτούς για την αφυσοκόλληση σημαίνει ότι κάνουμε καλή διαχείριση, αυτή τη διαχείριση που θα κάνουμε και στο μέλλον στην Ελλάδα όταν θα την κυβερνήσουμε, χωρίς ελλείμματα. Ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί, διότι γενικώς τα οικονομικά των κομμάτων και ιδιαίτερα τα προεκλογικά οικονομικά των κομμάτων είναι πέραν οποιοδήποτε ελέγχου. Είναι το μόνο που δεν ελέγχεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορώ να τα δώσω στον κύριο Σωμαρίτη. Αμέσως μετά, να μην τρώμε το χρόνο. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τον επιθετικό χαρακτήρα απέναντι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει επιθετικός χαρακτήρας, υπάρχει μια κριτική στάση. Νομίζω ότι αυτή την κριτική στάση την επιδιώκει και την θέλει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Δεν πρόκειται να δώσουμε αγώνα εναντίον των εταίρων μας. Πρόκειται όμως να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τις εθνικές μας θέσεις. Και εκεί πράγματι χρειάζεται αγώνας. Και ποιος μας είπε ότι στα συλλογικά όργανα, ακόμα και στις οικογενειακές εταιρείες, δεν δίδεται αγώνας μεταξύ των συνεταίρων για την επικράτηση των απόψεων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο αγώνας των ευρωεκλογών. Και έχουμε λόγους που μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά τα άλλα πολιτικά κόμματα, θα πω ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να λέμε την αλήθεια. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία στεγάζεται στη στέγη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και απαριθμίσαμε τις δηλώσεις ηγετικών στελεχών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που βεβαίως και υπέρ της ανεργίας είναι και κατά της Μακεδονίας είναι. Αυτό κάναμε. Το ίδιο ακριβώς απαριθμίσαμε δηλώσεις ηγετικών στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που επίσης και υπέρ της ανεργίας είναι και κατά της Μακεδονίας. Τώρα το θεωρείτε, με συγχωρείτε, το θεωρείτε πάρα πολύ έτσι, είπατε υπέρ της αλήθειας. Ότι ναι, εκφράζεστε. Ότι αντιπροσωπεύει την αλήθεια αυτού του είδους η περίληψη που κάνετε, ότι οι μεν είναι υπέρ της ανεργίας, δηλαδή έχουν αποφασίσει την ανεργία και η δε είναι εναντίον της Μακεδονίας. Να σας πω, έχουν πράγματι αποφασίσει την ανεργία και δεν τρέπονται να το λένε. Έχουμε δηλώσεις, θα σας διαβάσω αμέσως. Όχι, με συγχωρείτε, θα σας διαβάσω, κύριε Σωμερίτη, αμέσως. Αν θέλετε, ακούστε. Για την ανεργία. Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια δευτερεύουσα αγορά εργασίας με χαμηλότερους μισθούς. Χέλμουντ Κολ, 28 Ενδεκάτου του 1993. Οι σοσιαλιστές συμμερίζονται ιδιαίτερα την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου. Ζαν Πιέρ Κοτ, 14 Πρώτου 1994. Όλο το πρόβλημα είναι εναντίον της ανεργίας. Όχι, είναι υπέρ της δημιουργίας. Με συγχωρείτε, κύριε Πούλεμπουλ. Δεν καταπολεμάται η ανεργία φτιάχνοντας μια δεύτερη κατηγορία υποαπασχολούμενων και μεταφέροντας ενεργό πληθυσμό, ενεργά χέρια, ενεργή εργασία στην υποαπασχόληση. Μάλιστα. Αυτό να παρέμβω διαιτητικά. Ο κ. Στεφανόπουλος προφανώς θεωρεί ότι η μέθοδος καταπολέμησης ανεργίας που υιοθετείται στη Λευκή Βίβλο είναι στην πραγματικότητα μέθοδος μεγέθυνσης της ανεργίας. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω. Κύριε Τσίμα, προφανώς δεν χρειάζεται να σας διαβάσω. Τις δηλώσεις είναι ήδη γνωστές όσον αφορά την Μακεδονία, τόσο του κυρίου Ντελόρ, όσο και του Μπαρόν Κρέσπο και άλλων. Και άλλωστε, οι κυβερνήσεις οι οποίες αναγνώρισαν εναντίον κάθε λογικής φιλίας, συνεργασίας και συνεταιριστικής σκέψης, αν θέλετε, τα Σκόπια ως φυρών ανήκαν είτε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είτε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς, της Ρωσίας, της Κίνας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Κύριε Σωμερίτη, δεν κάνουμε εκλογές για την Τουρκία. Όχι, ή συγγνώμη, το λέω αυτό διότι οι ευρωπαϊκές χώρες αναγνώρισαν, όπως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ως υπεύθυνος πολιτικός, αναγνώρισαν την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι ως Μακεδονία όπως η Ρωσία παραδείγματος χάρη ή η Βουλγαρία. Τούτου λεχθέντος, λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε. Τότε λοιπόν, κύριε Σωμερίτη, με αναγκάζετε να διαβάσω τις δηλώσεις.
Όχι, θα σας παρακαλούσα να μην το κάνετε. Είναι, αλλά... Διότι θα πρέπει να κυλήσει η συζήτηση και λίγο παρακάτω. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στον κύριο Στεφανόπουλο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ήθελα τώρα το δεύτερο ερώτημα, το κεντρικό, να το θέσω στον κύριο οικονόμου. Με τον εξής τρόπο. Αναμφισβητήτως, η οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της σημερινής κυβερνήσεως στηρίζεται στο δεύτερο πακέτο εντολό, στηρίζεται στην σύνδεση, στην ένταξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτοχρόνως, δημιουργείται παντού το αίσθημα ότι συζητείται μια άλλη επιλογή, μια αμερικανική επιλογή θα έλεγα, στον προσανατολισμό της χώρας, η οποία δεν έχει εξάλλου τόσο πολύ συζητηθεί. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, η άποψή μου εμέσως αποτελεί και μια απάντηση στην τοποθέτηση του κ. Στεφανόπουλου και είναι η εξής, ότι